Στο συγκεκριμένο στήλο έγινε η πρώτη μοναρίχηση το 1991. Τότε ήταν νομίζω Οκτώβριος της Λάμπες που είναι πάνω στους στήλους. Τους άλλαζε η ΔΕΗ, όπως λεγόταν τότε, και όχι η ΔΕΔΙΕ. Ήμουνα εδώ με τον αείμνηστο, τον συνάδελφο Νίκο Γενιατάκη, ο οποίος μας έχει αφήσει κάμποσα χρόνια τώρα. Και σε ένα διάλειμμα του για να ξεκουραστεί, εγώ ήμουν ο βοηθός του να του κουβαλάω τις λάμπες, τα πέδλα κτλ. Τόλμησα και το ρώτησα, κύριε Νίκο, μπορώ να κάνω μια απόπειρα, να δω αν μπορώ να ανέβω στο στήλο. Ναι, με ενθάρρυνε βασικά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μου λέει θα ανέβεις μέχρι 1-2-3 μέτρα το πολύ, που οτιδήποτε και να συμβεί σε περίπτωση γλιστρήματος ή πτώσης τέλος πάντων, να μην έχουμε κανένα δυσάρεστο αποτέλεσμα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ψιλοζωρίστηκα στην αλήθεια, η αλήθεια να λέγεται, αλλά μ' άρεσε και πήγα μέχρι το φανάρι, δεν άλλαξα τη λάμπα, δεν την άλλαξα τη λάμπα, δεν ήξερα την άλλωση τη λάμπα, και από τότε δειλά-δειλά μια φορά κάθε σε συχνό κύκλο άρχισε και ανέβαινα στο στήλο, αν και η ειδικότητά μου τότε δεν ήταν για να ανέβαινα στο στήλο. Γιατί ήμουν εργάτης τότε. Και σιγά σιγά παίξα την πείρα και το 96-97, μετά από εξετάσεις που έδωσα, πήρα τη σχολή βοηθού τεχνίτη αεριών δικτύων. Στη συνέχεια πήρα την άδεια ηλεκτρολόγου αεριών δικτύων και έκτοτε ανέβαινα νόμιμα εντός εισαγωγικών στο στήλο. Αλλά και μέχρι να πάρω την άδεια ανέβαινα παράνομα στο στήλο, αλλά μου άρεσε όμως. Τώρα, σήμερα είναι λοιπόν η τελευταία μέρα στην δουλειά, από αύριο συνταξιούχος, και ήθελα να το, βασικά όχι μέσω της τηλεόρασης, η αλήθεια να λέγεται, αλλά επειδή το ανακοίνωσα μια ευχαριστήρια επιστολή στα μέσα μαζικής δικτύωσης στο Facebook και το είδατε και εσείς, είναι όντως μια επικίνδυνη δουλειά, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνεις δεύτερο λάθος. Το ρεύμα έχει την ιδιότητα να μην φαίνεται, ούτε να ακούγεται, ούτε να μυρίζεται, ούτε τίποτα. Πάντα δουλεύουμε με σεβασμό στο ρεύμα, με προσοχή, με όλα τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας και με τα μέσα ατομικής προστασίας και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα δεν κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη, απλώς υπάρχει ο σεβασμός στο ρεύμα και πάντα τα μάτια και τα χέρια και τα αυτά πρέπει να ξέρουν πού πάνε και τι βλέπουν. Να σου πω την αλήθεια, είχα 2-3 περιπτώσεις δύσκολες, όχι με την έννοια του κινδύνου, αλλά με την έννοια του απρόοπτου, που συμβαίνει κάτι εκεί που δεν το περιμένεις. Σε όλες τις δουλειές μπορεί να συμβεί αυτό, ακόμη και όσα μέσα και προστασίας και να πάρεις ή να έχεις, μπορεί να συμβεί το, καμιά φορά το αποφευκταίο. Είχαμε και θανατηφόρα ατυχήματα, δυστυχήματα, όσο ήμουνα εν ενεργεία, δηλαδή θυμάμαι τουλάχιστον 2,